σύρμα, από κάτω, από πάνω, δεξί. Ό,τι θες, ό,τι θες, έλα μπολάκι. Έλα. Από κάτω, από πάνω, δεξί. Ό,τι θες, ό,τι θες. Φέρε γάντια. Φέρε γάντια. Φέρε σάκο. Να δεις τι αλέφαντος είναι. Να δεις την Αυτόπουλα σήμεν. Κι άμα δεν φεύγουν... Πες καλησπέρα. Ναι, πες. Σπέρα. Αν τις επιθυμήσανε τόσο καιρό, άντε. Βράδυ, άντε, Σαββατοκύριακο πέρασε. Α, ναι. Άντε, σε επιθυμήσανε. Νομίζω... Στην Καλκιδική βλέπανε Βραπτόπουλα περιμέναν, άντε. Τι στην Καλκιδική. Πότε θα δει Δευτέρα να σε ακούσει. Καλκιδική πρέπει να μπει διόδιο εκεί, πάει. Γιατί έβριζε εκεί πέρα που είσαι στο Ποσίδη εκεί πέρα, γιατί. Τι έβριζε. Γιατί έχει κυκλοφορία. Ε? Όχι, ωραία. Μπλοκαρίστηκε. Με τη μήνυ μπλοκαρίστηκε εκεί. Η μήνυ το κορίτσι. Χατζινάκο, τι έγινε, ρε. Πες το. Κονομάς τη Θάσο, εντάξει. Ήρθαν οι Σκοπιανοί εκεί, ναι. Σκοπιανοί. Ναι. Σκοπιανοί ο αρχητός. Ποιοι ήρθαν εκεί, τι έχει. Τι πελάτε. Ρουμάνοι. Ναι, ναι. Πόσο παίρνει το δωμάτιο. Πόσο δίνεις το δωμάτιο στο Ρουμάνο. Ανάλογο. Δεν έχει ο Ρουμάνο ή στον Έλληνα, οι τιμές είναι ενιαίες. Και πόσο από διαμαρτύρονται. Οι Έλληνες πληρώνουν 50-60 ευρώ και οι Ρουμάνοι 20-25. Τι τα λέει αυτά. Να στέλνουν μηνύματα εδώ και φωνάζουν. Διαμαρτύρονται, τι ξέρω εδώ. Τα πακέτα βγαίνουν σε γραφεία τα οποία προπληρώνουν τα δωμάτια για όλη τη σεζόν. Εκεί βγαίνουν τα πιο φθηνά πακέτα που είναι οι τιμές διαφορετικές. Σημαίνει... Όταν έρχεται ένα γραφείο, εσένα με έρθει ένας χορηγός και σε πήρε αυτό που λέει, θα σε δώσω από τώρα, θα σε προπληρώσω για 3 χρόνια χορηγία. Ναι. Δεν θα του κάνεις ψαλίδι. Δεν θα τον πάρω φράγκο. Θα τον πω εγώ σε 3 χρόνια μπορώ να έχω γίνει στάχτη. Ρε τώρα για δουλειά μιλάμε. Έστω ότι εσύ ξέρεις 3 χρόνια θα κάνεις μια εκπομπή. Ναι. Και από με διώξω ή πλακωθώ. Ρε, πώς θα τα πάρω λίγο. Ναι. Σε προπληρώνουν, τα πήρες φράγκα την τσέπη, ρε. Παντελώς θα χάσει μετά. Πες αναλαμβάνω εγώ. Άμα με διώξουν θα σε πει αναλαμβάνω εγώ τη ζημιά. Α, μα για δουλειά είσαι και επιχειρήσεις πρώτος. Τίποτα. Λοιπόν, δεν θα το κάνεις ψαλίδι σε τιμή. Όχι. Ε, πώς όχι. Γιατί δεν το κάνω ψαλίδι. Ωπα, επιχειρηματίας είσαι ρε άνθρωπος. Γιατί να με τα προδώσει, μαλάκια στάνει να μου τα δώσει πιο μπροστά. Πού ξέρει αυτούς άμα θα τραβήξω ή άμα θα πάω καλά ή αν δεν πάω καλά, πού ξέρει. Ρε φίλε, έρχεται εμένα ένα πρακτορείο γραφείο και μου λέει, ναι, πέτα κάτω. Δωμάτια, εγώ ναι. Θα προπληρώνω για όλη τη σεζόν. Ωραία. Τελείωσε. Ναι. Βρέξει χιονίσει. Γιατί... Το αν θα γεμίσουν ή όχι είναι δική μου ευθύνη. Ωραία. Εσύ θα τα πληρώνεις είτε έχουν κόσμο είτε δεν έχουν κόσμο. Κάνεις καλύτερη τιμή. Αυτός θα πάρει φυσικά καλύτερη τιμή. Γιατί, για δύο λόγους. Για πρώτον, γιατί τα προπληρώνει για όλη τη σεζόν. Και, δεύτερο... και ο δεύτερος λόγος είναι διότι αυτός καλύπτει 4 με 5 μήνες ανάλογα το γραφείο, σεζόν σου πληρώνει. Να κάνω ερώτηση. Η full σεζόν ναι. Για ένα ξενοδοχείο, για Θάσο μιλάμε, είναι 2,5 με 3 μήνες. Ναι, εσύ... Αυτός θα σε πληρώσει 4 μήνες τα δωμάτια ή 4,5. Γεμίσουν δεν γεμίσουν τα δωμάτια. Ναι. Άρα αυτός θα πάρει μια καλύτερη τιμή. Ναι. Νόμος της αγοράς. Ναι. Έτσι λειτουργούν οι πάντες. Εξήγησε λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι διαμαρτύρονται και λένε εγώ πήγαμε πια 60 ευρώ. Αυτός τώρα... έκλεισε για να έρθει κάποιος και να πληρώσει λιγότερο. Έχει κλείσει μια τιμή πακέτο που πληρώνει αεροπορικά, διαμονή, πρωινά, διατροφή ή μη διατροφή ανάλογα μπράβο. Το κατάλημα που θα μείνει και πληρώνει μια τιμή πακέτο όλα αυτά. Διότι αυτό το Γενάρη προπληρώνει θέσεις εκτός από το ξενοδοχείο που ναι. Προπληρώνει δωμάτια και τα, ναι, ναι. Και τα ναι, ναι. Κρατάει. Ναι. Πληρώνει το ίδιο πράγμα κάνει και με τις πτήσεις charter, το αεροπλάνο. Ναι. Δηλαδή προπληρώνει τις θέσεις των αεροπλάνων.